Από νωρί το πρωί, το κουραζιέρο Pacific Princess αγκυροβόλησε απέναντι από το ενετικό λιμάνι των Χανίων. Απολαμβάνοντα τον ανοιξιάτικο καιρό, οι περίπου 600 επιβάτε του πλοίου αποβιβάστηκαν στα με και ξεναγήθηκαν στα γραφικά σοκάκια του παλιού λιμανιού και στα καταστήματα του κέντρου. Η ικανοποίηση είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι για πρώτη φορά η συγκεκριμένη εταιρεία Αμερικάνικων Συμφερόντων, που για πολλά χρόνια προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το λιμενικό ταμείο έγινε επιτέλους δυνατόν να προσεγγίσει τα Χανιά και πρέπει να δώσουμε την πληροφορία ότι αυτή η εταιρεία έχει επιλέξει τα Χανιά και τη Ρόδο ως ελληνικούς προορισμούς. Θέλω να αποτανθώ σε όλους τους συνδημότες μας οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό και να τους πω ότι δεν πρέπει καθόλου να υποτιμούν τους επισκέπτες που προέρχονται από την Κουραζιέρα και να τους πω ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι ίσως πρεσβευτές του τόπου μας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα επαναλάβουν κατά πάσα πιθανότητα τις επισκέψεις τους και είναι οι άνθρωποι που θα μιλήσουν με τα καλύτερα λόγια για τον τόπο μας και αυτό κάνουν. Το πλοίο αναχώρησε στις 6 το απόγευμα με προορισμό το μπάρι της Ιταλίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τη φετινής τουριστική περίοδου, το κύμα των αφήξεων στα Χανιά θα γίνεται σταδιακά από τις 9 του μήνα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, που θα πέσει η αυλαία τη Κρουαζιέρα για το 2016. Και υπάρχει μια τάση αύξηση όπως με πληροφορούν από το Λιμενικό Ταμείο για φέτο. Το ακριβές ποσοστό ακόμα δεν το έχουμε, όμως είναι αυξητική η τάση. Και νομίζω ότι εάν προσέξουμε αυτή η τάση όλο και περισσότερο, συνδυασμό με τις προσπάθειες που κάνουν οι αρμόδιοι φορείς στο Λιμενικό Ταμείο, οι ιδιότητες που εμπλέκονται ο Δήμος ε, και άλλοι φορείς, ότι θα πάμε όλο και καλύτερα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στα δύο λιμάνια των Χανίων αναμένονται 68 αφήξει, εκ των οποίων η 61 στη Σούδα και η 7 στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Οι περισσότερε αφήξει με τα έως τώρα δεδομένα αναμένονται το Μάιο, όπου έχουν προγραμματιστεί 17 αφήξει. Ακολουθούν ο Ιούνιο με 13 αφήξει και ο Οκτώβριο με 11. Πάντω, δεν αποκλείεται οι αφήξει να παρουσιάσουν περαιτέρω αύξηση δεδομένε τη γεωπολιτική αστάθεια που παρουσιάζεται στην Ανατολική Μεσόγειο τουλάχιστον για το 2016, καθώ τις επόμενε χρονιές υπάρχουν φόβοι αποκλεισμού των προορισμών λόγω τη ενίσχυση του ψυχρόπολεμικού κλίματο στη Μέση Ανατολή.